κυρία Αλεξία Χατζηπαρασίδου, η οποία μου κάνει την τιμή και μου δίνει και τη χαρά να είναι στην απογευματινή παρέα του Real FM 107,1 για να κάνουμε έναν γόνιμο διάλογο, κυρία Χατζηπαρασίδου. Δική μου είναι χαρά, καλησπέρα σε όλους σας. Και είναι πάντα χαρά να μιλάμε μαζί, κυρία Σωμαλαδά. Και ξέρετε ότι αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Γιατί όμως, και γιατί βλέπω το θαύμα της επιστήμης, το δικό σας θαύμα που έχετε πραγματοποιήσει, αλλά γιατί υποστηρίζει πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη το ρόλο της γυναίκας. Και ξέρετε ότι πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο μας εμείς οι γυναίκες και δίνει μια μοναδική ευκαιρία. Τα είπα νωρίτερα, αλλά θα τα πούμε και μέσα από την συζήτησή μας. Λοιπόν, κυρία Χατζηπαρασίδου, να ξεκινήσουμε με κάποιους βασικούς αριθμούς. Σε τι βαθμό η υπογονιμότητα απασχολεί τα ζευγάρια παγκοσμίως και ποια είναι η εικόνα που έχουμε για τη χώρα μας? Η κατάσταση στη χώρα μας δεν διαφέρει από αυτή που καταγράφεται παγκοσμίως. Φαίνεται περίπου ένα στα έξι ζευγάρια να δυσκολεύονται να συλλάβουν όταν αποφασίζουν ότι είναι έτοιμοι να κάνουν παιδί. Οπότε περίπου 15% των ζευγαριών. Το εντυπωσιακό είναι ότι μέχρι πρόσφατα αυτό το θεωρούσαν ότι αφορά κυρίως τη γυναίκα, τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μια ιδιαίτερη έμφαση και στον άντρα, όπου βλέπουμε τελικά ότι τουλάχιστον στο 50% των περιπτώσεων ο ανδρικός παράγοντας συνυπάρχει με το γυναικείο. Δηλαδή στα μισά περίπου ζευγάρια η ανδρική παράμετρος μπορεί να είναι ο αποκλειστικός παράγοντας που προβληματίζει και δυσκολεύει τη σύλληψη ή και να συνυπάρχει με ένα γυναικείο παράγοντα. Ναι. Αυτό τώρα σε όλα τα ζητήματα της ιατρικής συνήθως υπάρχει πρόληψη. Στην περίπτωση της υπογονιμότητας υπάρχει πρόληψη και με αυτόν τον τρόπο να πάμε στο τι είναι η συντήρηση της γονιμότητας. Επειδή πολύ όμορφα αρχίσατε την κουβέντα για την πρόληψη και για τη γονιμότητα σε σχέση με την υπογονιμότητα, η πρόληψη αφορά στη συντήρηση της γονιμότητας τελικά, όσο αυτή υπάρχει. Άρα, τι πιο ωραίο όταν μπορώ και η γονιμότητά μου είναι σε υψηλά επίπεδα και αν για κάποιο λόγο επιλογές ζωής ή οτιδήποτε, δω ότι τελικά χρειάζεται να μεταθέσω τη γονιμότητά μου σε μια περίοδο της ζωής μου που μπορεί να βιώσω υπογονιμότητα, να μπορώ και να έχω την επιλογή να συντηρήσω τα οάρια μου και τη γονιμότητά μου, έτσι ώστε αν θέλω να κάνω παιδί να έχω την επιλογή να το κάνω και να μην χρειάζεται αυτό να περνάσει από επίπονες διαδικασίες εξωσωματικής με χαμηλή πρόγνωση, όπως δυστυχώς τώρα περνούν οι γυναίκες των 42-45, όπου ό,τι και να κάνει ο επιστήμονας, ο κλινικός εμβριολόγος, ο γυναικολόγος αναπαραγωγής, τα όρια είναι περιορισμένα. Γιατί έχουν μεγαλώσει μαζί μας και τα οάρια μας, όπως όλα μας το σώμα. Με τα οποία γεννιόμαστε και λειτουργούν σαν δεξαμενές. Και ό,τι επιλογές ζωής κάνουμε, ό,τι διαδικασίες περάσει πάνω από αυτό το σώμα μας, αθροίζεται μέσα σε αυτή τη δεξαμενή των οαρίων μας και επηρεάζονται από αυτές τις επιπτώσεις. Είτε είναι αυτό κάποιο χειρουργείο, είτε είναι αυτό κάποια μια φαρμακευτική αγωγή, όπως για μια αυτοάνωση κατάσταση ή χημειοθεραπεία σε πολύ δυσκολότερες περιπτώσεις ή κάποιο χειρουργείο ή απλές επιλογές lifestyle που φαίνονται πολύ ωραίες επιλογές στα 20, στα 25 μας, κάπνισμα, αλκοόλ, όχι καλή διατροφή. Όλα αυτά όμως αθροίζονται τελικά και σταδιακά επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτό που εμείς θεωρούμε πάντα δεδομένο, τη γονιμότητά μας, η οποία τελικά δεν είναι. Αυτά αρθρίζονται και τα οάρια μας μειώνονται, λοιπόν αφαιρούνται. Τώρα να εξηγήσω λίγο αυτό που είπα και πολύ νωρίτερα, ότι η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα σε εμάς τις γυναίκες, κορίτσια, να μην χρειαστεί να ζοριστούμε για να απαντήσουμε στο ερώτημα «εγώ πότε θα γίνω μάνα» και να μας δώσει την ευκαιρία να σπουδάσουμε, να έχουμε την επαγγελματική μας αποκατάσταση και φυσικά να διαλέξουμε τον σύντροφο, τον σύντροφο της ζωής μας και αυτόν που θα θέλαμε να αποτελεί πρότυπο για το παιδί που θα φέρουμε στη ζωή, αλλά ταυτόχρονα να νιώθουμε κι εμείς καλά με τον εαυτό μας για να μπορούμε να διαδραματίσουμε τον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής μας, αυτό της μητέρας. Πώς γίνεται η συντήρηση γονιμότητας, κυρία Χατζηπαρασίδου, και πόσο χρόνο απαιτεί η διαδικασία? Είναι δηλαδή επίπονο για μας τις γυναίκες? Είναι μια διαδικασία η οποία θεωρείται μια ιατρική πράξη. Αποτελείται από μια δεκαήμερη θεραπεία, οπότε δεν θα την έλεγα απλή. Είναι μια διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται με μια άλλη ιατρική πράξη που λέγεται λήψη οαρίων, για να ακολουθήσει συνέχεια και η εργαστική
η εργαστηριακή πράξη που έχει να κάνει με την αξιολόγηση των οαρίων και την κατάψυξή τους με τη μέθοδο της υιολοποίησης. Άρα σαν διάστημα διαρκεί περίπου 10 με 12 μέρες, δεν επηρεάζει την κοινωνική, προσωπική, επαγγελματική ζωή της γυναίκας. Αντίθετα, πολύ εύκολα συνυπάρχει με αυτή, οπότε μια γυναίκα μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει, να ακολουθεί το επαγγελματικό προσωπικό της πρόγραμμα και να κάνει τη διαδικασία της συντήρησης γονιμότητας. Μία μέρα μόνο θα χρειαστεί να γίνει η λήψη των οαρίων, οπότε ίσως χρειαστεί μια ολιγόρια άδεια από τη δουλειά της, για να ακολουθήσει η διαδικασία της κρυοσυντήρησης, και εφόσον ο αριθμός των οαρίων είναι επαρκής και καλύπτει και φτάνει σε ένα καλό επίπεδο ασφάλειας, η γυναίκα αυτή μπορεί να νιώσει ασφαλής ότι έχει αφήσει ένα μαξιλαράκι ασφάλειας με οάρια υψηλής ποιότητας σαν φυλακτό για το μέλλον, αν τα χρειαστεί. Καλύτερα να το έχω αυτό σαν προληπτική κίνηση παρά να μην το έχω, γιατί τα επίπεδα άγχους που βιώνει μια γυναίκα 40 χρονών που λέει «Δεν γνώρισα τον άνθρωπό μου ακόμα, ενώ παράλληλα χάνω και την ποιότητα των οαρίων μου, άρα δεν χάνω δύο όνειρα, δεν χάνω ένα όνειρο, αλλά χάνω δύο». Ένα, ότι δεν έχω βρει τον άνθρωπό μου και δεν έχω κάνει τη ζωή μου όπως θα την ήθελα. Και δύο, ότι ίσως δεν μπορώ να καταφέρω να κάνω παιδί. Αυτό εκτοξεύει το επίπεδο του άγχους σε τέτοιο βαθμό που τελικά και μπροστά μου να είναι ο άνθρωπος της ζωής μου, δεν μπορώ πια να τον δω. Και τι ψάχνω να βρω, ποιος θα με κάνει μάνα. Λοιπόν... Είμαστε πάνικο. Και βέβαια τρομάζουν όλοι οι άλλοι γύρω, γιατί σου λέει αυτή θέλει απλώς να γίνει μάνα. Με χρειάζεται. Ναι, πότε ναι, μια γυναίκα πρέπει να το σκεφτεί και πότε πρέπει να την κάνει τη συντήρηση γονιμότητας? Επειδή βλέπω τα κορίτσια πώς κινούνται και φαντάζομαι ότι λίγο πολύ όλοι μας βλέπουμε τα κορίτσια, ότι μετά το 35 μεταθέτουν τις περισσότερες φορές τη διαδικασία του δημιουργίας οικογένειας. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 35 ήδη μπορεί να υπάρχουν διαδικασίες πτώσης της γονιμότητας. Η καλύτερη ηλικία θεωρώ ότι είναι γύρω στο 30 με 35. Ναι. Ή τουλάχιστον ένας έλεγχος. Ας γίνει ένας έλεγχος. Είναι απλώς ο έλεγχος της γονιμότητας. Μία αιμοληψία. Και από εκεί και πέρα μία συζήτηση με έναν ειδικό αναπαραγωγής για να εκτιμηθεί αν όντως συντρέχει κάποιος λόγος να γίνει στα 35 ή και νωρίτερα. Ας ξεκινήσει αυτό όμως στα 30. Με μια απλή αιμοληψία μπορώ να δω σε τι επίπεδα είναι η γονιμότητα? Ακριβώς. Είναι τόσο απλό, τόσο εύκολο για να πάρω αυτή τη γνώση και ανάλογα να κάνω όλη την προληπτική κίνηση που χρειάζεται να κάνω. Επειδή αναφέραμε νωρίτερα διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη γονιμότητα, ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες, ποια είναι η μικρότερη ηλικία που μπορεί να κάνει ένα κορίτσι συντήρηση της γονιμότητάς του, δηλαδή να κάνει κρυοσυντήρηση των οαρίων του, και βέβαια πόσα χρόνια αντέχουν τα οάρια στην κρυοσυντήρηση, επηρεάζεται η ποιότητά τους, κυρία Χατζηπαρασίδου, από τη διάρκεια της? Η ηλικία που μπορεί να κάνει ένα κορίτσι είναι μετά τα 18. Τώρα ξέρουμε ότι από γυναίκες και κορίτσια τα οποία έχουν ιατρικούς λόγους και χρειάζεται να προβούν σε αυτή τη διαδικασία, και νεαρότερες ηλικίες, δηλαδή χρειάζεται να μπουν σε διαδικασίες όπως χημειοθεραπεία, οι ογκολόγοι τις παραπέμπουν άμεσα για συντήρηση γονιμότητας. Οπότε γιατί θα νικήσουν τον καρκίνο, αλλά είναι κρίμα να στερηθούν μετά αυτό ακριβώς το δικαίωμα. Ναι. Οπότε έχουμε τις εμπειρίες γυναικών 17, 16, 18, 21 που μπαίνουν πια με μεγάλη πίεση λόγω της ανάγκης να προβούν γρήγορα σε διαδικασία χημειοθεραπείας, όπου έρχονται να καταψύξουν τα οάρια. Τι ωραίο όμως είναι που σε αυτά τα κορίτσια και σε αυτόν τον αγώνα στεκόμαστε κι εμείς έτσι προστάτες και προστατεύουμε το όνειρο της μητρότητας για αυτές, έτσι ώστε να το βρουν μπροστά τους όταν με το καλό που θεραπευτούν. Άρα σε νεαρή ηλικία ναι, μπορούν. Συνήθως όμως λέμε ότι μετά τα 25 είναι καλό να γίνει ένα screening της γονιμότητας μέχρι τα 30 και ανάλογα να πάρουν τις αποφάσεις τους. Η διάρκεια της κατάψυξης δεν επηρεάζει την ποιότητα του οαρίου, δηλαδή ό,τι ποιότητα οαρίου έχω στα 30 μου όταν τα καταψύξω, αυτή την ποιότητα θα βρω και στα 40 μου όταν τα αποψύξω. Άρα λοιπόν η διάρκεια δεν παίζει ρόλο. Παγώνει ο χρόνος για τα οάρια δηλαδή. Για αυτά, ακριβώς. Ναι. Δεν παγώνει όμως για το σώμα ο χρόνος. Mm. Μπορεί δηλαδή στα 30 να έχω μια συγκεκριμένη μήτρα καλοσχηματισμένη, αλλά στα 40 όταν θα θέλω να τα χρησιμοποιήσω αυτά τα πολύτιμα οάρια των 30 μου, στη μήτρα μου να υπάρχουν ένα-δύο ενωμιώματα. Δηλαδή ο οργανισμός συνεχίζει και μεγαλώνει. Ναι. Θα πούμε και για το κομμάτι της βιοηθικής, κυρία Χατζηπαρασίδου, γιατί πείτε μου λίγο, πόσο καιρό μπορούν να αντέξουν τα οάρια στην κρυοσυντήρηση? Αντέχουν επάπειρο θεωρητικά, αλλά υπάρχει εδώ και το νομικό πλαίσιο βιοηθική, που λέει ότι μέχρι 20 χρόνια, κομμάτι βιοηθικής,
Γιατί πρέπει να συντηρούμε τα οάρια όσο τα χρειάζεται ο άνθρωπος που τα κρυοσυντηρεί. Δεν μπορούμε να έχουμε γενετικό υλικό στην αζύπητα. Δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να είναι 80 χρονών και εμείς να έχουμε κρυοσυντηρημένο οάριά του. Σωστά. Γι' αυτό έχει και βάλει και ένα όριο που λέει για 20 χρόνια διάρκεια και ειδικά για εμάς τις γυναίκες έχει βάλει και το όριο της ηλικίας που μέχρι τώρα είναι 50 χρονών. Υπάρχει μια περίοδος χάριτος τώρα στα 52 λόγω κορονοϊού. Υπάρχουν και έντονες συζητήσεις για συνολική παράταση του χρόνου που μπορεί μια γυναίκα να κάνει να της προσφέρουμε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στα 54. Αυτό όμως δεν έχει ακόμα αποφασιστεί, είναι ακόμα υποσυζήτηση και είμαστε σε αναμονή. Κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο να το φέρεις το παιδί στη ζωή, πρέπει και να το μεγαλώσεις και δεν εννοώ από οικονομικής άποψης, εννοώ να είσαι κοντά του, να μπορείς να τρέχεις μαζί του, να ανοίγεις μαζί του τους καινούριους δρόμους της δικής του ζωής μέχρι να καταφέρει να ανοίξει πια τα φτερά του και να πετάξει. Κυρία Χατζηπαρασίδου, ποιοι παράγοντες καθορίζουν την πιθανότητα απόκτησης παιδιού μέσα από τη συντήρηση γονιμότητας? Είναι τέσσερις παράγοντες αυτοί και συχνά θέλω να τα συζητάμε με τα κορίτσια που ενδιαφέρονται για αυτό το πρόγραμμα. Ένα είναι και πρωτεύων η ηλικία που αποφασίζω να το κάνω. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αν θέλω αν το κάνω στα 35 και αν το κάνω στα 40 σε επίπεδο πρόγνωσης. Ο αριθμός των ωαρίων που θα παγώσω, άλλα επίπεδα ασφάλειας θα έχω αν παγώσω ένα ωάριο και άλλο αν παγώσω 10. Οι οδηγίες λένε κάπου 10 με 15 είναι ένας καλός αριθμός. Μετά είναι η ποιότητα του οαρίου. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία. Τι οάρια καταψύχω. Και δυστυχώς η ποιότητα του οαρίου δεν είναι ξεκάθαρα ορατή σε εμάς, παρά μόνο όταν γονιμοποιηθούν από το σπερματοζωάριο που θα επιλεχθεί τελικά να γονιμοποιηθεί. Άρα το κομμάτι της ποιότητας δεν είναι ξεκάθαρο σε εμάς, παρά μόνο όταν με το καλό γονιμοποιηθεί το οάριο, όταν γονιμοποιηθεί. Αυτό και τι σημαίνει? Ναι. Είναι η ποιότητα του σπέρματος. Όχι, άλλο ήθελα να σας πω. Αυτό σημαίνει ότι πόσα οάρια πρέπει να καταψύξει μια γυναίκα για να νιώθει ασφαλής? Ένας αριθμός 10 με 14 είναι πολύ καλός αριθμός. Mm-hmm. Και το τελευταίο που σας διέκοψα? Είναι η ποιότητα του σπέρματος που θα γονιμοποιήσει αυτά τα οάρια. Και αυτά μπορεί να επηρεάσουν. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει την πρόγνωση. Άλλη προοπτική και προορισμό μπορεί να έχουν αυτά τα οάρια αν τα γονιμοποιήσουμε με ένα σπέρμα υψηλής ποιότητας και άλλο αν το σπέρμα του συντρόφου που θα επιλέξω είναι πολύ χαμηλής ποιότητας και άρα χαμηλής δυναμικής για να υποστηρίξει αποτελεσματικά αυτά τα πολύτιμα για μένα οάρια. Λοιπόν, και συνήθως αυτό το αντιμετωπίζουμε, κυρία Σαμολαδά. Δηλαδή, όταν έρθει μια γυναίκα στα 47, ο σύντροφός της γύρω δίπλα της μπορεί να είναι 50-52 και να έχει και κάποια ιατρικά θέματα και μια χαμηλότερη ποιότητα σπέρματος. Και άρα και η δυναμική των σπερματοζωαρίων παράγει αυτός ο άνθρωπος, ο αγαπημένος, είναι χαμηλότερη. Μπράβο. Και βάζετε τώρα το επόμενο ερώτημά μου στη συζήτηση, γιατί αρκετά μιλήσαμε με τις γυναίκες και επειδή νομίζουν οι άνδρες ότι είναι ανεξάντλητη πηγή γονιμότητας, αναρωτιέμαι αν όσα είπαμε για τις γυναίκες ισχύουν και για τους άντρες, δηλαδή να κρυοσυντηρήσουν τα σπερματοζωάρια τους σε νεαρότερη ηλικία από ότι όταν αποφασίσουν να κάνουν παιδί, να μην το περιμένουν μέχρι τότε. Είναι και αυτό πια οδηγία, η οποία υπάρχει ως σύσταση. Όταν ένας άντρας κάπου στα 35 διαπιστώνει ότι δεν βλέπει την πατρότητά του άμεσα, η σύσταση να κρυοσυντηρήσει το σπέρμα του είναι ισχυρή, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί η γενετική υγεία των σπερματοζωαρίων που παράγει ένας άντρας στα 50 του με τη γενετική υγεία των σπερματοζωαρίων του ίδιου άντρα στα 35. Ναι, ξεκάθαρο. Η διαδικασία είναι πιο εύκολη στον άνδρα από ότι στη γυναίκα? Όπως όλα τα πράγματα νομίζω. Απλά δίνει ένα με δύο δείγματα και κρυοσυντηρείται εύκολα, απλά και αποτελεσματικά. Αχ, πιο εύκολα όλα τα πράγματα για τους άνδρες. Δεν ξέρω, σαν αγορομάνα μιλάω. Μην ταράζεστε, κύριοι. Σαν αγορομάνα μιλάω. Και κλείνοντας... Ναι, αλλά έχουν άλλο ρόλο, πολύ, πολύ πιο. Έτσι, είναι οι σύντροφοί μας, οι συμπαραστάτες μας, οι συνοδοιπόροι μας. Οπότε έχουν την αξία τους. Τι καλός άνθρωπος που είστε, κυρία Χατζηπαρασίδου. Ποιο μήνυμα πρέπει να κρατήσουμε για τη σημερινή ημέρα? Προστατεύω όλα μου τα όνειρα και κάνω ό,τι μπορώ για να τα έχω όταν θέλω να τα πραγματοποιήσω. Και η γνώση είναι δύναμη. Όποιος ξέρει μπορεί να πάρει τα μέτρα του για να προστατεύσει αυτά τα όνειρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πραγματικά αυτή η γόνιμη συζήτηση. Καλό Εγώ απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Σε όλους σας. Γεια σας.